Για τα συναισθήματα που είχε ο αδελφός του θύματος εχθές, όταν πληροφορήθηκε από τις αστυνομικές αρχές ποιοι τελικά είναι οι άνθρωποι που αφαίρεσαν τη ζωή του 63χρονου ναυτικού. Γι' αυτό είπα και πριν ότι έχουμε και τη θέση του αδελφού. Βεβαίως. Μέσα από τα μάτια του καλύτερου του φίλου. Παρακαλώ. Είστε ο άνθρωπος που είχατε τα κλειδιά του σπιτιού του θύματος και ο άνθρωπος που είδατε ότι έχει εξαφανιστεί και κάνετε επίσημα τη δήλωση στην αστυνομία. Τα κλειδιά του σπιτιού τα είχα εγώ απέναντι στο μαγαζί μου που είναι, έμενε ο ίδιος. Δεν έμεναν μαζί με τη Βουλγάρα. Αυτό το σπίτι είναι απέναντι από μένα. Που κάνω το σπίτι άνω κάτω, στο καταψύκτη ήταν αλλού η Βουλγάρα, δεν ήταν στο ίδιο σπίτι. Ότι είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευχαριστημένος. Τι περιμένετε τώρα από εδώ και πέρα? Να την πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Τώρα η φίλη της Βουλγάρας πιάστηκε. Εσείς υποπτευόσασταν από την αρχή ότι κάτι τέτοιο? Βέβαια, το έχω δηλώσει. Το έχω δηλώσει στην αστυνομία και εγώ και οι υπόλοιποι. Και ήσασταν εσείς που καταλάβατε ότι κάτι συμβαίνει και κάνατε τη δήλωση εξαφάνισης τότε? Ναι, γιατί ήρθε η αστυνομία και έψαχνε να βρει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο του συγχωρεμένου ήταν σε οδός και ανάποδα, ανοιχτό. Κάλεσε η γειτονιά ότι είναι ένα αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα. Ήρθε και ζήταγε η αστυνομία στο σπίτι το δικό του. Και του λέω, έχω κλειδιά, θέλετε να σας ανοίξω? Μου λένε όχι. Είχαν αντιδικία με την πρώτη? Ναι, είχαν. Ήταν διάσταση, είχε βγει διαδίκιο. Και καυγάδες και μεγάλες διαφορές. Υποθέτω ότι, όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες μας λένε από την αστυνομία, τον κάλεσε προκειμένου να δει το παιδί ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί και έτυχε. Εχθές το άκουσα. Απλώς το είχε δώσει το παιδί για την πρωτοχρονιά. Και έγινε τι έγινε. Εσείς πότε ανακαλύψατε την εξαφάνιση του φίλου σας, δηλαδή καταλάβατε ότι κάτι συμβαίνει? Όταν γύρισα από την πρωτοχρονιά που είχα φύγει το 2015 και έλειπε και δεν είχε σηκώσει τα μπατζούρια. Αυτός πάντα σηκώνει τα μπατζούρια, δεν τα έχει κατεβασμένα. Έχετε μιλήσει με τον αδελφό του, σε τι κατάσταση είναι τώρα? Εντάξει, με τον αδελφό του μίλησα χθες. Εντάξει. Απλώς με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε ότι βρήκαν την Βουλγάρα. Τίποτα άλλο. Εσείς τώρα δηλαδή περιμένετε όπως και ο αδελφός? Όλοι μας, το ίδιο πράγμα. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, Γιώργο και Γιώργο, από την εμπειρία σας, ποια περίπτωση θυμάστε που να είχε έτσι μια αποτρόπαια κατάληξη, δηλαδή η αντίστοιχη κατάψυξη του παρελθόντος, ποια είναι? Δεν θυμάστε την υπόθεση Φρατζή που έκοψε τη φιλενάδα του, την έκοψε κομματάκια και την πέταξε στο μουσείο, μέσα στα σκουπίδια. Στον κάδο. Το απορριμμάτω. Αυτό ήταν άγριο και φρικιαστικό έγκλημα. Γιατί θυμάμαι τότε, Ζήνα, δεν ήμουν στην αστυνομία. Τότε έκανα μια άλλη δουλειά. Δούλευα ταξί. Πριν μπω στην αστυνομία. Και θυμάμαι που περνούσα από το σημείο εκείνες τις μέρες και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη γιατί έμενα στο Παγκράτη. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Γι' αυτό, αν θυμάστε το έγκλημα στην Εκάλη. Που είχαν βάλει γύρω-γύρω στην πόρτα για να μην φεύγει η μυρωδιά και τα είχαν αποτίσει, το είχαν κλείσει αεροστεγός. Ποιο, κύριε Σακά, με τους Φιλιππινέζους. Φιλιππινέζους. Το οποίο ακόμα δεν τους βρήκανε. Έχουν διαφύγει. Μάλιστα, μία η Φιλιππινέζα λίγες μέρες πριν δούλευε σε γνωστό εστιατόριο